αυτά τα σημάδια εμφάνισαν στο σώμα τους δεκάδες αγρότες, οι οποίοι πρόσφατα ράβδισαν τις ελιές τους σε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Μαλεβιζίου. Σημάδια στα πόδια, στην κοιλιά, στις μασχάλες και όχι μόνο, γεγονός που έχει σκορπίσει ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή με αρκετούς αγρότες να φοβούνται πλέον να μαζέψουν τις ελιές τους. Βλέποντας τον διπλανό τους που έρχεται και λέει: «Κοίτα τι έχω στο σώμα μου, έχω γεμίσει», λέει: «Δεν πάω καθόλου. Ή θα βρω να βάλω συνεργείο να μου τις μαζέψουν, ή δεν πάω καθόλου». Σε μια έρευνα που έχω κάνει μόνος μου και ρωτάω τους ανθρώπους, μου λένε οι 8 στους 10 ότι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Εμφανίζεται κυρίως στα καλυμμένα μέρη του σώματος, δηλαδή στο παντελόνι, στην μπλούζα μέσα και όχι τόσο στα ακάλυπτα μέρη, στο λαιμό. Τη Δευτέρα ήταν η πρώτη μέρα. Και το λόγο γέμισε σπυριά και δεν ξαναπήγε κιόλας. Αμέσως. Την πρώτη μέρα, κατευθείαν. Και σε έπιασε φαγούρα. Ναι, φαγούρα, ειδικά το βράδυ δεν παλεύεται καθόλου. Και πώς δηλαδή εσύ είσαι αυτά τα εξανθήματα, σε όλο το σώμα? Στην κοιλιά πιο πολύ και στην πλάτη, αλλά και στα πόδια να πάει κάτω. Αγρότες μας δείχνουν τα εξανθήματα στο σώμα τους, τα οποία διαρκούν αρκετές μέρες και συνοδεύονται από φαγούρα, ενώ η ανησυχία είναι μεγαλύτερη για όσους είναι αλλεργικοί. Εγώ εκτιμώ ότι είναι μάλλον από τα κάρεα της ελιάς ή από τον πολύ πληθυσμό του δάκου. Από γνωστούς μου που μάζεψαν, που φορούσαν και πουκάμισα και ψηλά παπούτσια και προστατεύτηκαν, έμπαινε μέσα το μικρόβιο ότι ήταν και είχαν πάρα πολύ φαγούρα. Έχει αρκετή σκόνη και πιθανώς αυτό το οποίο να βρίσκεται και να προσβάλλει τον άνθρωπο, να προκαλεί τα εξανθήματα που έχουμε, να βρίσκεται στη σκόνη της ελιάς. Έχω επικοινωνήσει με γεωπόνο, ο οποίος μου είπε ότι πιο πιθανό είναι ή από πληθυσμό δάκου, αν έχουμε μεγάλο πληθυσμό δάκου. Ναι, ή από ακάρεα, από σκόνη ή από τα δέντρα. Αυτό που ζητούν είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε αυτοψία στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή του κακού, ώστε στη συνέχεια να πάρθουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας για τους αγρότες. Το πρόβλημα αυτό το έχω ψάξει σε δερματολόγους και αλλεργιολόγους. Η απάντησή τους ήταν ότι υπάρχει κάποιο παράσιτο στην ελιά, το οποίο προσβάλλει τον άνθρωπο. Στο ερώτημά μου, πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τα συμπτώματα, γιατί ξέρουμε παραδοσιακούς τρόπους όπως είναι το χαμομήλι ή η αλόη με το λάδι που βάζουμε στο σώμα μας για να καταπραίνει αυτά τα εξανθήματα. Μου είπανε μετά κορτικοστεροειδία λιφές ή αντισταμινικά χάπια. Αλλά δεν μπορούμε κάθε μέρα που θα πηγαίνουμε στις ελιές να παίρνουμε και ένα χάπι ή κάθε βράδυ να μην μπορούμε να κοιμηθούμε από το ξύσιμο. Πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να επέμβουν άμεσα, να βρουν τη λύση στο πρόβλημα. Φοβούνται πολύ να πάνε στις ελιές. Για το πρωτοφανές αυτό περιστατικό ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με αρκετούς αγρότες να κρατούν στάση αναμονής για το λιωμάζωμα.